ξέρετε, κυρίες και κύριοι, κλείδωσε για την επόμενη Τετάρτη το ραντεβού Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Λίγο πριν τη μάχη του προϋπολογισμού, συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση μείωσης του ΦΠΑ, με την Χαριλάου Τρικούπη να κατηγορεί την κυβέρνηση για φορομπηχτική πολιτική. Αναμένω σύντομα την θεσμική μας συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος τώρα και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι πολιτιακός παράγων. Η συνάντηση που είχε προαναγγείλει χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τελικώς έκλεισε με καθυστέρηση σχεδόν 2 μηνών μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στο τιμόνι της Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα περάσει το κατόφλι του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή την επόμενη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, έχοντας πλέον αναδειχθεί σε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, είναι μια καταρχάς συνάντηση θεσμική μεταξύ του Πρωθυπουργού και του νέου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γνωρίζω για κάποια συγκεκριμένη ατζέντα και όχι, δεν τέθησαν όροι. Έγινε μια επικοινωνία μεταξύ των γραφείων και οριστικοποιήθηκε η συνάντηση. Στην πραγματικότητα, το θεσμικό ραντεβού των δύο πολιτικών αρχηγών εκκρεμεί από το 2021, όταν εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το τέτα-τέτ πήγαινε από αναβολή σε αναβολή, μέχρι που το καλοκαίρι του 2022 ο πρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε στον Άριο Πάγο την υπόθεση των υποκλοπών, με τη σχέση των δύο ανδρών να μπαίνει στον πάγο. Τις συνομιλίες για να κλειδώσει συνάντηση είχαν αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος. Είναι καλό να συνομιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι προφανώς δεν φοβόμαστε το διάλογο και προφανώς θέλουμε να υπάρχει και μια ενημέρωση και για τα μεγάλα εθνικά θέματα. Πήραμε εμείς την πρωτοβουλία για να τελειώνουμε με αυτή την εκκρεμότητα. Γιατί κάποιοι, ξέρετε, κακόβουλα χρησιμοποιούσαν ότι δεν θέλουμε να κάνουμε διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ πάντα κάνει διάλογο. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη θα γίνει πριν από την κρίσιμη κοινοβουλευτική μάχη του προϋπολογισμού, με το παραδοσιακό πολιτικό δίπολο να μοιάζει πως έχει αναβιώσει. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει, με την κυβέρνηση να χαρακτηρίζει επικίνδυνη δημοσιονομικά την εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες και την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά πως πρόκειται για μια απόλυτα κοστολογημένη πρόταση. Δεν υπάρχει καμία φορομπηχτική πολιτική. Υπάρχει μια πολύ καλύτερη λειτουργία της οικονομίας. Το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η ανεργία σου είναι κάτω από το 10% και έχεις μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη και μια ανάπτυξη στο 2,4% η οποία αναφέρεται, προφανώς αυτό δημιουργεί φορολογικά έσοδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το πλαίσιο, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, πως οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται στους μισθούς δεν θα ροκανίζονται από την αγοραστική δύναμη λόγω της ακρίβειας. Το 2019 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, τα έσοδα από το ΦΠΑ ήταν το 34,5% του συνόλου των φόρων. Το 2024 είναι το 38% του συνόλου των φόρων. Υπό διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, οι έμεσοι φόροι αυξήθηκαν τόσο πολύ. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η διατήρηση της δύναμης της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του νέου Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει συναντήσεις με βουλευτές. Νέες βολές κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασελάκης. Κωδικός κοινοβουλευτική ομάδα είναι ο τίτλος της πρώτης αποστολής του Σοκράτη Φάμελου, που από σήμερα αναλαμβάνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή. Μετά από μυστική ψηφοφορία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που διεξήχθη σύμφωνα με το κόμματο στις 24 Νοεμβρίου 2024, εξελέγει ως νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Κατατίθεται στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Οι πρώτες προσπάθειες Φάμελου στοχεύουν στη διατήρηση της δύναμης της κοινοβουλευτικής ομάδας και γι' αυτό το λόγο έχει ήδη επικοινωνήσει με βουλευτές που στήριξαν Κασελάκη και είχαν τάσεις φυγής, όπως ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος παραμένει για την ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένοντας δείγμα γραφής από τη νέα ηγεσία. Επικοινωνία υπάρχει και με τον Γιάννη Σαρακιώτη, ο οποίος την ημέρα των εσωκομματικών εκλογών υποδέχτηκε στο Γοργοπόταμο τον Στέφανο Κασελάκη. Μπορούμε να εκπέμψουμε σοβαρότητα αξιοπιστία. Καλά, και για συμπτώσεις, και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την κατάσταση πίσω, η οποία ήταν προβληματική. Τα αφήνουμε πίσω μας. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, που αναμένεται να επιστρέψει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του μετά την έκκλησή του στον Αλέξη Τσίπρα για δημόσια παρέμβαση. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Κασελάκης εντείνει την πίεση στην Κουμουνδούρου, ζητώντας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραμείνουν στο κόμμα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε σε συνέντευξή του στον Sky. Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Να υπάρξει μια ομάδα δημοκρατών, ανεξάρτητων προοδευτικών βουλευτών, οι οποίοι θα μπορούν να συνεργαστούν ανάμεσά τους. Διότι προφανώς, όπως έχω πει, θεωρώ ότι παραμένοντας στο
στον ΣΥΡΙΖΑ βάσει αυτών που έχουν γίνει στο τελευταίο διάστημα, αυτό δεν είναι και ότι πιο νομοποίησε αυτά που έχουν γίνει, που είναι αντιδημοκρατικές πρακτικές, πάρα πολύ απλά. Από εκεί και πέρα, δικαίωμά τους είναι. Η εξέλιξη ενός σχεδίου ουσιαστικά διάλυσης, ρευστοποίησης, υποχώρησης, συρρήκνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το σχέδιο προφανώς με την ψήφο των πολιτών που ήρθαν και συμμετείχαν στην νοσοκομματική διαδικασία ανάδειξης ηγεσίας έχει τελειώσει. Κάποιοι και κάποιες αποφάσισαν να το στερήσουν αυτό, να αλλάξουν την απόφαση του ελληνικού λαού και κρίνονται γι' αυτό. Εμείς καλούμε να επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι και όσες νιώθουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το σπίτι τους και πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δώσει απάντηση. Σε ειδική εκδήλωση για την επανακυκλοφορία πανεπιστημιακού συγγράμματος για την περίοδο του Πασόκ έως το 1990, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Νίκο Ανδρουλάκη και την Νίνα Κασιμάτη, η οποία, αν και στήριξε Κασελάκη, δήλωσε πως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ δεν κατάφερε κανείς να το αντικαταστήσει. Γιατί το σχέδιο αντικατάστασής του ήταν πολιτικά ρηχό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που κάνει αναγκαίο το διάλογο για την ενότητα και την προοπτική της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Μια παράταξη με καθαρό πατριωτικό προοδευτικό λόγο, όπου η αντισυστημική της θέση δεν θα βασίζεται ούτε στον τοξικό ούτε στον διχαστικό λόγο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Χρήστο Τσιγουρή. Ο Σοκράτης Φάμελος, Χρήστο, καλό μεσημέρι, προσπαθεί να φέρει ηρεμία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με την περίπτωση του κυρίου Σαρακιώτη να μοιάζει δύσκολη ωστόσο αυτή την ώρα που μιλάμε. Έτσι δείχνουν τα πράγματα, Λίνα, ιδιαίτερα δε μετά την επιλογή του κυρίου Σαρακιώτη, αν και είναι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει το παρόν στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ και ενώσο είχε προηγηθεί η ίδρυση του κόμματος Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Φάμελος έχει αρχίσει μια, από ό,τι φαίνεται, εντατική προσπάθεια να κλείσει τα μέτωπα που αυτή τη στιγμή μένουν ανοιχτά. Ένα από αυτά είναι η εκροή βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορούμαστε ότι σήμερα, νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Κομουνδούρου τόσο ο Γιάννης Σαρακιώτης όσο και η Ράνια Θρασιά. Είναι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη και αυτή τη στιγμή, με βάση τουλάχιστον τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, έχουν τάσεις φυγής, μια δυσανεξία με τα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Έχει γίνει συζήτηση μαζί τους. Ωστόσο, για την ώρα παραμένει άδειλο το ποιες θα είναι οι τελικές τους επιλογές. Θυμίζω όμως ότι η κυρία Θρασιά, που σήμερα είναι στην Κομουνδούρου, έχει λάβει μέρος στις εσωκομματικές εκλογές, έχει πάει και έχει ψηφίσει δηλαδή για την ανάδειξη του νέου Προέδρου, ενώ ο κύριος Σαρακιώτης δεν μετήχε στην εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι η περίπτωση του κυρίου Σαρακιώτη είναι λίγο πιο δύσκολη. Όλα όμως θα δείξουν τις επόμενες ώρες ή 24 ώρα ποια θα είναι η τελική του επιλογή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με αριθμό ρεκόρ 188 drones εξαπέλυσε, κυρίες και κύριοι, η Ρωσία χθες το βράδυ στην Ουκρανία, προκαλώντας καταστροφές σε πολλές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Ρωσία κάνει επίδειξη δύναμης τόσο από αέρος όσο και από εδάφους, καθώς αναλυτές εκτιμούν πως τα στρατεύματά της προελάβουν με γρηγορότερο ρυθμό, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν σαφέστατα ότι δεν θα σταλούν νατοϊκά στρατεύματα ή μισθοφόροι στον πλευρό των Ουκρανών στα πεδία της μάχης. Ανάμειξη της Ρωσίας βλέπει πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους της DHL στη Λιθουανία η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Σιρήνες πολέμου ηχούν στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει τη μεγαλύτερη επίθεσή της με drones από την αρχή του πολέμου. Τουλάχιστον 188 drones και 4 πύραυλοι Ισκαντέρ εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις από το Κίεβο μέχρι την Οδυσσό, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Ми відповімо Росії обов'язково на все, що вона робить, і важливо, щоб такі удари, кожен з них, не залишились без належної відповіді, не лише нашої. Не повинно бути навіть натяку на нормалізацію російського терору, на звикання до нього. Yeah, well, certainly we were aware of a very significant amount of activity late last night. It went on here in Kyiv for a good couple of hours, and you could hear explosions on a pretty regular basis on the towards the edge of the city. So there was a lot of activity. We think that quite a significant number of drones arrived in this general area, but that figure of 188 is the largest for a single night
anywhere at any time over the past best part of 3 years. Ρεκόρ σημειώνουν και οι ρωσικές δυνάμεις στο έδαφος, καθώς αναλυτές εκτιμούν πως προελάβουν με τον γρηγορότερο ρυθμό από την έναρξη του πολέμου και πως μόνο μέσα στο Νοέμβριο έδεσαν υπό τον έλεγχό τους έως και 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. Now Russia has kept this barrage up partially because it's gotten help from Iran and North Korea in supplying its own military, and that has allowed them, as they push on the ground, to also attack in the air. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται επικίνδυνα και το δημοσίευμα της Λεμόντα αποκαλύπτει ότι έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για αποστολή στρατιωτών ή μισθοφόρων στην Ουκρανία, οι υπουργοί νατοϊκών χωρών ξεκαθαρίζουν τη θέση τους. Δεν στέλνουμε βρετανικά στρατεύματα επιτόπου στην Ουκρανία, αλλά συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία με εκπαίδευση και στρατιωτική βοήθεια και ήμασταν απολύτως σαφείς ότι θα συνεχίσουμε το κάνουμε για όσο διάστημα απαιτείται και χρειάζεται. Στηρίζουμε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά το Κίεβο, στέλνοντας βοήθειες, αλλά δεν θα στείλουμε στρατιώτες μας να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Όλα αυτά την ώρα που η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ βλέπει τη Ρωσία πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους της DHL στη Λιθουανία. Sind wir in den Gedanken bei den Angehörigen und wünschen den Angehörigen und auch den Verletzten alles Gutes und haben unser Mitgefühl ausgesprochen. Zugleich müssen wir an dieser Stelle sagen, alleine, dass wir gemeinsam mit unseren litauischen und spanischen Partnern uns jetzt ernsthaft fragen müssen, ob das ein Unfall war oder nach letzter Woche erneut ein hybrider Vorfall zeigt, in was für volatilen Zeiten wir auch mitten in Europa bei uns gerade leben. Die Erlebnisse der Idee des Interviews des Aeroskafus continue. Μένουμε στο θέμα και πάμε να συνδεθούμε με τον Θανάση Αυγερινό, τη Μαρία Αρώνη και τον Παντελή Βαλασόπουλε. Και στη Ρωσία, Θανάση, ξεκαθαρίζουν ότι αν η Δύση προμηθεύσει με πυρηνικά την Ουκρανία, τότε θα υπάρξει άμεση απάντηση. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο γνωστός σκληρός του Κρεμλίνου, επανέφερε το πυρηνικό χαρτί, λέγοντας ότι απαντώντας ουσιαστικά σε μια σειρά δημοσιεύματα στο δυτικό τύπο που προβλέπουν ακόμη και την παράδοση πυρηνικών όπλων ξανά στο Κίεβο, είπε ότι εάν αυτό συμβεί η Μόσχα θα το εκλάβει ως επίθεση εναντίον της. Επομένως θα τεθούν σε λειτουργία τα σχετικά άρθρα του νέου πυρηνικού δόγματος που προβλέπουν πυρηνική απάντηση. Δεν μιλάμε δηλαδή απλώς για απειλή πυρηνικού χαρακτήρα που θα προέκυπτε από το Κίεβο, αλλά για επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Στο ίδιο κλίμα, απαντώντας και σε κάποιες δηλώσεις νατοϊκών αξιωματούχων, οι οποίοι μιλούν πλέον για προληπτικά χτυπήματα κατά της Ρωσίας, σχετικές δηλώσεις έκανε, νομίζω, ένας ναύαρχος, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, επωνύμως. Η κυρία Ζαχάροβα είπε ότι η Δύση φαίνεται να μην έχει διαβάσει ως το τέλος το νέο πυρηνικό δόγμα της Μόσχας, και κατά τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέη Λαυρόφ, όλα αυτά είναι τελική αποκάλυψη των προθέσεων του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ρίχνει τις μάσκες, είπε, σχεδιάζοντας επέκταση έως και την Ασία και προληπτικά χτυπήματα εναντίον όσων θεωρεί αντιπάλους. Mm-hmm. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έχουμε δει από χθες, έχει επαναφέρει τη συζήτηση για εγκατάσταση πυράβλων μικρού και μεσαίου ελληνικούς, όπως αυτός δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, ο πύραυλος Ορέσκιν. Η εγκατάσταση αυτών των πυράβλων από πλευράς Ρωσίας, είτε σε ευρωπαϊκό έδαφος, είτε ακόμη και στην Ασία, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα λάβει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Κρεμλίνο επαναφέρει την προοπτική, τη δυνατότητα συνομιλιών, αλλά μόνο για οριστική διευθέτηση του Ουκρανικού για πολλές δεκαετίες, και μόνο θα ισχάσουν τα πράγματα, εκτιμά, εάν η Ουκρανία πάψει να είναι μια πηγή απειλής. Διαφορετικά δεν πρόκειται να υπάρξει ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πάμε και στον Παντελή Βαλασόπουλο. Καθώς την ώρα, Παντελή, που ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται και η Ρωσία εξοπλίζεται με πυράβλους, η Γερμανία συντάσσει ένα κατάλογο καταφυγίων σε περιπτώσεις κινδύνου. Κάποιες χώρες προετοιμάζονται. Ναι, να πούμε αρχικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν στην Ουκρανία πυρηνικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και από τη μεριά του ΝΑΤΟ και από τη μεριά των Ευρωπαίων συμμάχων. Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι πυρηνικές απειλές εναντίον των ευρωπαϊκών πόλεων από τη Ρωσία.
Γι' αυτό το λόγο προετοιμάζονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την περίπτωση που χτυπήσει την Ευρώπη ή η Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία. Επανεξετάζει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γερμανίας το σχέδιο για τα καταφύγια στη Γερμανία. Υπάρχουν εκατοντάδες από την εποχή του ψυχρού πολέμου, όμως όλα χρειάζονται ανακαίνιση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια, υπόγεια γκαράζ, σταθμοί μετρό, ενώ πολλά σπίτια στη Γερμανία διαθέτουν και καταφύγια από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά πρέπει να καταγραφούν, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξει μια εφαρμογή στην οποία οι πολίτες σε περίπτωση χτυπήματος της Ρωσίας να μπορούν να δουν ποιο είναι το κοντινότερο καταφύγιο κοντά στο σπίτι τους. Τώρα να πούμε ότι χθες το βράδυ είχαμε μια συνάντηση εδώ στο Βερολίνο 5 υπουργών άμυνας, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας όσο χρειαστεί, αλλά και ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονιστεί αμυντικά μετά από, όπως λένε, τις εμπειριαλιστικές πολιτικές και επιθετικές πολιτικές της Ρωσίας. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζεται και επίσημα, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της καγκελαρίου Μέρκελ. Εκεί αναφέρεται και στον κύριο Πούτιν και στον κύριο Τραμπ. Για τον κύριο Τραμπ λέει ότι γοητεύεται από δικτάτορες και αυταρχικούς ηγέτες, γι' αυτό γοητεύεται και από τον πρόεδρο Πούτιν, ενώ για τον πρόεδρο Πούτιν λέει ότι έχει συμπλέγματα κατωτερότητας, θέλει συνέχεια να επιβεβαιώνεται και του αρέσουν τα παιχνίδια εξουσίας. Λίνα. Λοιπόν, έχουμε διπλωματικό πυρετό στη Δύση για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Μαρία Αρώνη, και με φόντο βεβαίως τους υπερηχητικούς ρωσικούς πυράβλους, να δούμε τι θα συζητηθεί στη σημερινή διάσκεψη ΝΑΤΟ-Ουκρανίας σε επίπεδο πρεσβευτών. Ναι, σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αυτό το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανία. Συγκαλείται εκτάκτως μετά από αίτημα του Κιέβου και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο πρεσβευτών. Συγκαλείται λοιπόν αυτό το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας μετά την επίθεση που δέχθηκε η Ουκρανία στον Ντνίπρο από ρωσικούς υπερηχητικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και μετά από τις νέες απειλές που έχει εκτοξεύσει ο Βλάδιμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει πει ότι θα αυξήσει αυτού του είδους τις επιθέσεις, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί δυτικούς πυράβλους για να στοχεύσει το έδαφος του. Πριν από μερικές ημέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Ανδρίης Σιμπίχα, είχε πει ότι η Ουκρανία αναμένει συγκεκριμένες και ουσιαστικές αποφάσεις κατά της Ρωσίας από αυτό το σημερινό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το Κίεβο ζητά από τους συμμάχους τους στη Δύση να του παράσχουν νέα και τελευταίας γενιάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Όμως, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι επιφυλακτικές σχετικά με τα αποτελέσματα του σημερινού Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Αυτό που αναμένεται να επιβεβαιώσουν σήμερα οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι ότι οι νέοι ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι δεν θα εμποδίσουν τις χώρες του ΝΑΤΟ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι οι 10.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κούρσκ στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι έχουν την πληροφορία ότι χιλιάδες βορειοκορεάτες αναμένεται να μπουν σύντομα στο πεδίο των μαχών. Και να σου πω τέλος ότι ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Ολλανδός Ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, είπε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα σενάριο πολέμου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα, Μαρία Αρώνη. Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται, κυρίες και κύριοι, στην πιο επικίνδυνη φάση του και με ανοιχτή την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Είχε συνάντηση πριν από λίγη ώρα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Γιάννης Ευσταθίου στη σύνδεσή μας με όλα τα νεότερα. Η στήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ευρώπης ήταν τα δύο βαριά θέματα που συζήτησαν πριν λίγη ώρα ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαρκ Ρούτε εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Και η Ουκρανία ήταν πρώτο θέμα στην ατζέντα
που είχε στις επαφές ο κύριος Ρούτε νωρίτερα και με τους δύο υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια και τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, ειδικά αυτόν τον χειμώνα, και ανέφερε μετά τις εξελίξεις με τον ρωσικό πύραυλο ότι θα πρέπει να αποκτήσει κοινή αντιπυραυλική προστασία η Ευρώπη και είναι μια συζήτηση επίκυρη όσο ποτέ. Ο κύριος Ρούτε μας είπε ότι η Ελλάδα θα εκπαιδεύσει τους Ουκρανούς πιλότους στα F-16, είναι μια δέσμευση που έχει αναλάβει ήδη η Αθήνα, και τόνισε ότι θα πρέπει να στηριχθεί η Ουκρανία για να κρατήσει και για να αλλάξει τροχιά η σύγκρουση. Να σας πω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η συνάντηση αυτή έγινε μετά την συνάντηση χθες στην Άγκυρα του κύριου Ρούτε με τον Ταγί Περτογάν, ενώ υπάρχει μια αλληλουχία συναντήσεων και επαφών. Την Παρασκευή που μας πέρασε ο κύριος Ρούτε ήταν στην Φλόριντα, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, και την Κυριακή ο κύριος Ταγί Περτογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν. Αμέσως μετά από αυτές τις επαφές, τη Δευτέρα χθες, ο κύριος Ρούτε είχε συνάντηση με τον Ερντογάν. Και βεβαίως ένα από τα βασικά θέματα, όπως ανακοινώθηκε, ήταν η Ουκρανία. Να κλείσουμε μια ανυπηβεβαίωτη πληροφορία που έρχεται και από την Αθήνα αλλά και από την Άγκυρα, ότι σε αυτές τις συναντήσεις ο κύριος Ρούτε έθιξε, αλλά και του θίξαν και το θέμα της Κύπρου και τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι κοινές δηλώσεις του κυρίου Ρούτε και του κυρίου Μητσοτάκη. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Εξετάσαμε όσα συμβαίνουν στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας με μια κοινή θέση ότι η υποστήριξη στην Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά τον χειμώνα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Και αυτό σημαίνει ότι μένουμε συνεπείς στην δέσμη μέτρων της Συνόδου Κορυφής της Ουάσιγκτον. Αναγνωρίσαμε τέλος από κοινού ότι απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις τις οποίες διαμορφώνονται στην εποχή μας, στον κόσμο μας, πρέπει να χτίζουμε γέφυρες συνεργασίας με τους εταίρους μας. Να προχωρούμε από κοινού με πίστη στις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Με αναγκαία και απαρέκλητη προσήλωση όλων στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, αλλά να το τονίσω και των διεθνών συνθήκων. Οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν την βάση της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο βέβαια αφορά ιδιαίτερα και την ευαίσθητη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ελλάδα ενώθηκε με το ΝΑΤΟ εδώ και 70, παραπάνω από 70 χρόνια. Από τότε ήσασταν ένας αφοσιωμένος σύμμαχος. Η Ελλάδα επίσης υποστήριξε την Ουκρανία ήδη από τις πρώτες μέρες της πλήρους επέμβασης της Ρωσίας. Τον προηγούμενο μήνα υπογράψατε μια διμερή συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία. Και υποδέχομαι ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει τις ασκήσεις για τα F-16 για τους Ουκρανούς πιλότους και τεχνικούς. Is essential in an increasingly dangerous environment. Όλα αυτά είναι σημαντικά για ένα αυξανόμενο επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα τη Μαρία Ζαχαράκη, καθώς έχουμε ενδιαφέρουσες δηλώσεις, Μαρία, από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Παρουσίασε σήμερα, καλό μεσημέρι Ελίνα, τις δραστηριότητες του Υπουργείου του στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Τουρκικής Βουλής, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι βέβαια που χρειάζεται να πει ο κάθε υπουργός και ειδικά άμυνας της Τουρκίας, για να το ακούσει και το εσωτερικό του ακροατήριο στη σκιά της κριτικής που υπάρχει τελευταία, ότι έχουν λίγο υποχωρήσει από αυτό το δόγμα προς χάριν της εξομάλυνσης με την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Τούρκος Υπουργός επίσης αναγνώρισε και τις αμοιβαίες προσπάθειες των δύο χωρών για την αποκλιμάκωση, ειδικά στο Αιγαίο. Επικαλέστηκε τις συναντήσεις του Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία χαρακτήρισε σύμβολο νέας εποχής. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, Λίνα, απέφυγε τις βαρύγδουπες δηλώσεις όσον αφορά την Ελλάδα. Το μόνο που είπε ήταν για γαλάζια πατρίδα και ουράνια πατρίδα. Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Όλα δείχνουν, κυρίες και κύριοι, πως διανύουμε μία από τις κρισιμότερες ημέρες για την εξέλιξη του πολέμου στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του σχεδίου κατάπαυσης πυρός που έχουν καταθέσει στις δύο πλευρές Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία. Την ίδια ώρα, οι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό συνεχίζονται με σφοδρότητα, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 120. Κορυφώνεται η αγωνία στη Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ισραηλινής Κυβέρνησης θα αποφασίσει για το αν θα υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ. Η συμφωνία έχει βάσει το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τόσο ο Ισραηλινός στρατός όσο και η Χεζμπολάχ θα αποσυρθούν από τα σύνορα των δύο κρατών και θα αναπτυχθούν οι λιβανικές ενόπλες δυνάμεις. Την αισιοδοξία του εξέφρασε ο Λευκός Οίκος μέσω του Τζον Κίρμπι. Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια να το πετύχουμε αυτό, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να επιληθούν τα πάντα. Η Γαλλική Προεδρία, που συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες μεσολάβησης, διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για την ανακοχή έχουν προχωρήσει σημαντικά. Το Ισραήλ εξακολουθεί να έχει επιφυλάξει για ορισμένες λεπτομέρειες συμφωνίας, οι οποίες αναμένεται να διαβιβαστούν στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και πολλές πηγές τόνισαν ότι η συμφωνία δεν θα είναι οριστική μέχρι να επιληθούν όλα τα ζητήματα. Αυτό το οποίο θέλουν οι Ισραηλινοί είναι να δημιουργηθεί μια αποστατικοποιημένη νεκρή ζώνη καθ' όρο το μήκος Μεθορίου. Κάτι τέτοιο φυσικά η Χεζμπολάχ το απορρίπτει κατηγορηματικά. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις στη Βηρυτό. Ο Ισραηλινός στρατός μέσα σε μία ώρα πλήττει 25 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει τους 120 ως τώρα. Στον αντίποδα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ζητά τη θανατική καταδίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όλα αυτά την ώρα που όλοι περιμένουν πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό όταν θα αναλάβει καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ατόμων που συμμετείχαν σε απάτες μέσω διαδικτύου. Η Ήρα Ορχάνη μαζί μας με τις πληροφορίες. Μια μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών Λίνα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Δυτική Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά, Ελλάδα, Ηλία αλλά και Γρεβενά, με την έως τώρα ενημέρωση που έχουμε να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Τα μέλη της οργάνωσης αυτής φαίνεται πως λειτουργούσαν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, Λίνα διαδικτυακά προσέγγιζαν τα θύματα τους μέσω ψεύτικων αγγελιών πώλησης αυτοκινήτων, ζητούσαν από τους υποψήφιους αγοραστές μία καταβολή, την οποία μόλις λάμβαναν εξαφανίζονταν. Στην δεύτερη περίπτωση, τηλεφωνικά εμφανίζονταν ως λογιστές ή ως υπάλληλοι εφορίας και με το πρόσχημα ότι τα θύματα είναι δικαιούχοι κάποιου επιδόματος ή επιστροφής φόρου, τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά. Ενώ στην τρίτη περίπτωση και πάλι εμφανίζονταν ως λογιστές, αυτήν τη φορά όμως οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, και τους έπαιρναν χρήματα λέγοντάς τους ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το λογισμικό της ταμιακής τους μηχανής. 2 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη τους μέσα σε ένα χρόνο, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε οικισμούς Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Τσολναράς θα μας πει τι συμβαίνει. Ακριβώς, και μιλάμε για ταυτόχρονες επιχειρήσεις, Ελίνα, της ελληνικής αστυνομίας σε οικισμούς Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά πρόκειται για τους οικισμούς Αγίας Σοφίας και Υψώματα που βρίσκονται στα Διαβατά, όπως και στον οικισμό Τσαΐρια που βρίσκεται στην περιοχή της Περαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί λοιπόν από διάφορα τμήματα μπήκαν από νωρίς το πρωί και συνέδραμαν επί της ουσίας και στο έργο του ΔΔΕ, τα συνεργεία του ΔΔΕ, όπου τι έκαναν, έκοψαν το ρεύμα από σπίτια στα οποία διαπιστώθηκε ρευματοκλοπή. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δηλαδή για τη ρευματοκλοπή, μόνο από τον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία προσήχθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 συνελήφθησαν, και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για την καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα με τον Γιάννη Φόσκολο, κυρίες και κύριοι, τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ρεύμα, και θα επιδοτηθούν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Γιάννη.
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Λίνα, ακριβώς αυτό είναι το καινούριο. Το έχουμε πει και εδώ από το Open, ότι επιστρέφουμε στις επιδοτήσεις για τον Δεκέμβριο, καθώς η λύση με το πλαφόν στη Χονδρική δεν ακόμα υπάρχει πράσινο φως από την Κομισιόν γι' αυτό. Και όπως είπε σήμερα και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Κυλακάκης, δεν θα φανεί τέτοιου είδους λύση για τους επόμενους 2-3 μήνες τουλάχιστον. Άρα, για τους λογαριασμούς του Δεκεμβρίου, πάμε σε επιδοτήσεις για τα νοικοκυριά, με στόχο όπως και το καλοκαίρι. Η τελική λιανική τιμή για τους καταναλωτές να είναι στα 15 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ωστόσο, θα έχουμε επιδοτήσεις και για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν βρέθηκε η φόρμουλα, Λίνα, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την Κομισιόν, έτσι ώστε να μην θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις και να κοπούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα λεφτά. Μέσα στον κανονισμό de minimis, το λεγόμενο, θα χωρέσουν και οι επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του χειμώνα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι φούρνοι κτλ. Αυτός ο κανονισμός επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παίρνουν επιδοτήσεις έως 300.000 ευρώ ανά 3 χρόνια. Και το ποσό αυτό, Λίνα, θεωρείται αρκετό, έτσι ώστε να χωρέσουν και επιδοτήσεις του χειμώνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έρθουν ήδη από το Δεκέμβριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νεότερα για το νέο φορολογικό που κατατέθηκε, Γιάννη. Ναι, κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και έχει τις 12 μειώσεις φόρων και τις 12 αυξήσεις αποδοχών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός από αυτά, έχει κάποιες νέες διατάξεις, όπως την παράταση αναστολής του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές μέχρι τα τέλη του 2025 και τη μόνιμη απαλλαγή από τον ένφια των διατηρητέων κτηρίων αξίας έως 400.000 ευρώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ακρίβεια έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουν τις επιλογές στα καλάθια τους. Πλέον προτιμούν τις φθηνότερες μάρκες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή ήδη χαμηλότερης ποιότητας. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση πυροδότησε τιμές φωτιά και σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Πέφτουν κάποιες τιμές στο σούπερ μάρκετ ή μόνο προς τα πάνω τις βλέπετε? Εγώ βλέπω προς τα πάνω, παιδιά, δεν πέφτει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι δουλεύω και 15 του μηνός δεν μένει. Να το πω λαϊκά, φράγκο. Μείωση τιμής μόνο στα χαρτιά. Απορρυπαντικό ρούχων 50 μεζούρων πριν ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Μείωση τιμής στήχιζε 10 ευρώ και 35 λεπτά. Ανέβασε τιμή λίγο πριν μπει στην πρωτοβουλία και τώρα με την υποτιθέμενη μείωση είναι στα 10 ευρώ και 85 λεπτά. Την ίδια στιγμή που κάτι μπορεί να μειωθεί, αυξάνονται, διπλασιάζονται όλα τα υπόλοιπα. Η έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών αποδεικνύει μεταξύ άλλων το εξής παράδοξο. Προϊόντα που μέσα σε μία μόλις ημέρα ανέβασαν την τιμή τους, ώστε όταν μπουν στην μείωση τιμής να έχουν περιθώριο μείωσης, μία μείωση όμως που είναι πλασματική και δεν διευκολύνει σε τίποτα τον τελικό καταναλωτή. Όπως για παράδειγμα, επώνυμο γιαούρτι στραγγιστό ενός κιλού που την Τετάρτη 20/11 είχε τιμή 3 ευρώ και 5 λεπτά και την επόμενη ακριβώς μέρα ανέβηκε 94 λεπτά. Βέβαια, προσφορές. Έχουμε πάει όλοι προς τα εκεί. Είναι αληθινή? Τι να σας πω τώρα. Άλλες είναι, άλλες δεν είναι. Παίζονται όλα. Όπως αυτή. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, η μεμονωμένη συσκευασία έχει 2 ευρώ και το 2 συν 1 δώρο ανεβαίνει στα 6 ευρώ αντί για 4 που θα έπρεπε να είναι. Αποφασισμένο για λύσεις από το νέο έτος εμφανίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τέλος πάντων τα τρόφιμα και τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, παραδείγματα κακών πρακτικών που πολλές φορές ακολουθούνται από τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, είναι να μην επαναλαμβάνονται αυτές οι πρακτικές. Στο σχέδιο του Υπουργείου είναι μεταξύ άλλων η απαγόρευση πολλαπλών συνδυαστικών προσφορών στο ίδιο προϊόν και η υποχρέωση αναγραφής της προηγούμενης τιμής αναφοράς στις εκπτώσεις, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει την πραγματική αξία της προσφοράς στις τελευταίες 30 ημέρες. Την ίδια ώρα πρώτων πυλών είναι και φέτος τα εορταστικά καλάθια Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τα σούπερ μάρκετ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο 49χρονος φιλόλογος που νίκιαζε τη Γιάφκα στο Παγκράτη. Θα μας ενημερώσει η Κάτια Καραχάλιου για τις εξελίξεις. Λίνα, την πόρτα της τακτικής ανακρίτριας πέρασε πριν από λίγα λεπτά ο 49χρονος φιλόλογος, ο οποίος κατηγορείται για την οπλαποθήκη στο Παγκράτη. Να θυμίσουμε ότι στα ίχνη του έφτασαν έπειτα την τελευταία καταβολή ενοικίου της αποθήκης, ενώ προσπάθησε να πετάξει στα σκουπίδια και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της καταβολής. Σε βάρος του λοιπόν ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Μεταξύ αυτών είναι και η παράνομη κατοχή χειροβομβίδων όπλων με σκοπό τη διάθεση και διάπραξη κακουργήματος. Την Παρασκευή έφτασε λοιπόν πρώτη φορά εδώ στην ανακρίτρια και πήρε προθεσμία για σήμερα. Αναμένουμε λοιπόν, Λίνα, τι θα αποφασίσει η ανακριτής και η εισαγγελέας. Σε ευχαριστώ, Κάτια.
Εξελίξει έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με τον 30χρονο που προφυλακίστηκε για το αποτύπωμα που βρέθηκε σε σακούλα με όπλο στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Η Μίνα Καραμίτρου μαζί μας με τις πληροφορίες. Η πλευρά λοιπόν του Νίκου Ρωμανού ζήτησε να... και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια Λίνα να εξεταστεί, να γίνει δηλαδή πραγματογνωμοσύνη στο εργοστάσιο με τις σακούλες. Πότε ακριβώς έγινε η παραγωγή και πότε οι σακούλες αυτές είχαν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίσης θα ζητήσει η ανακρίτρια, επίσης κατόπιν αιτήματος του συνηγόρου του Νίκου Ρωμανού, να έρθει απάντηση πότε ακριβώς στην Τσεχία ήταν η ημερομηνία παραγωγής του συγκεκριμένου όπλου το οποίο βρέθηκε μέσα στη σακούλα. Η βασική υπερασπιστική γραμμή είναι, Λίνα, ότι από την ημέρα που αποφυλακίστηκε δεν είχε καμία σχέση ούτε με το Αντάρτικο Πόλις ούτε με όπλα και ότι αυτό το αποτύπωμα θα μπορούσε να είναι μόνο ένα αποτύπωμα το οποίο μπορεί να έχει σχέση με την προηγούμενη ζωή του όταν για όλα αυτά είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί. Τώρα, εάν τα αποτελέσματα έρθουν το άμεσο διάστημα και δείχνουν ότι πραγματικά δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τους Αμπελοκήπους και με το Αντάρτικο Πόλις, τότε ανοίγει ο δρόμος και για τους συνηγόρους να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη, κυρίες και κύριοι, πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του, την υπόσχεση για επιβολή επιπλέον δασμών στην Κίνα της τάξης του 10%, εκκινώντας έτσι έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος βάζει στο στόχαστρο ωστόσο και τον Καναδά, αλλά κυρίως το Μεξικό, επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς και σε αυτές τις χώρες, σε μια κίνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της διακίνησης ναρκωτικών. Ήδη από την πλευρά της Κίνας καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, ενώ και απώλειες καταγράφουν με το καλημέρα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. Αποφασισμένος να κάνει πράξη τα όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές από Κίνα, Καναδά και Μεξικό μέσω της σελίδας του Truth Social. Σκοπός του να πιέσει προκειμένου να εκμηδενιστούν οι ροές μεταναστών και η διακίνηση ναρκωτικών. Στο στόχαστρο μπαίνει πρωτίστως η Κίνα με επιπλέον δασμό 10%. Είχα πολλές συζητήσεις με την Κίνα σχετικά με τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, ιδίως της φεντανίλης, που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μέχρι να σταματήσουν, θα επιβάλλουμε στην Κίνα επιπλέον δασμό 10% πάνω από τυχόν πρόσθετους δασμούς για όλα τα προϊόντα της που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. We all know that there are 25% tariffs on about $300 billion worth of Chinese exports to the United States that were put in place in the first Trump administration and not rescinded by the Biden administration. Still in place. Trump has talked about raising those to 60% across the board on all products. Σε έναν εμπορικό πόλεμο, κανείς δεν μπορεί να βγει νικητής, απαντά η Κίνα. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία Κίνας ΗΠΑ είναι αμοιβαία υποφελής. Κανείς δεν θα κερδίσει έναν εμπορικό πόλεμο ή έναν πόλεμο δασμών. Ο ρεπουμπλικανός εκλεγμένος πρόεδρος διευκρίνησε επίσης ότι θα αυξήσει στο 25% τους τελωνιακούς δασμούς σε όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην χώρα από το Μεξικό και τον Καναδά. The second message that he sent out, essentially adding Mexico and Canada, vowing 25% tariffs on Mexico and Canada because of the fentanyl issue and because of illegal immigration. Keep in mind, many economists I've spoken to say this is going to be a very inflationary move. Because if you look at Mexico, Canada, and China, by far the three top trading partners with the United States. In fact, Canada, its biggest export to the United States is energy. Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο εμπορικό παγκόσμιο πόλεμο με απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες. We're still seeing some Republicans and some conservatives begging Trump to abandon this and even to stop talking like this, because even the threat triggers a trade war. No one wins a trade war. Αναταραχή επικρατεί σήμερα στις αγορές μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν οι ευρωαγορές. Ο δείκτης του δολαρίου σημείωσε άνοδο 0,4%. Το μεξικάνικο πέσο υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, υποχωρώντας 1,3%. Ενώ το καναδικό δολάριο υποχώρησε 0,8%. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.